για όλες τις εξελίξεις στον κλάδο των επαγγελματιών όσον αφορά τον κορονοϊό και τις νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης, θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής, κυρία Κυγή Κωνσταντινίδου, την οποία καλησπερίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης αλλά και του Υπουργείου Υγείας, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από μεθαύριο Τετάρτη, 18 Μαρτίου. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για το ποια καταστήματα θα είναι κλειστά και από ποια θα μπορούν να εξυπηρετηθούν. Έτσι, είναι πάρα πολύ σωστά. Σήμερα ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Γενικής Γραμματείας Προστασίας Πολίτη ότι τα καταστήματα του λιανικού εμπορίου και τα εμπορικά δηλαδή καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά από τις 18 Τρίτου και για 15 ημέρες. Και ήταν ένα μέτρο το οποίο εμείς ζητούσαμε και εμείς σαν εμπορικός σύλλογος αλλά και το σύνολο του εμπορικού κόσμου ζητούσε επιτακτικά τις τελευταίες μέρες για να μπορέσουμε έτσι να προστατευτούμε, να προστατευτούμε και εμείς, να προστατεύσουμε τις οικογένειες αλλά και το καταναλωτικό κοινό και να προσπαθήσουμε και εμείς όσο το δυνατόν με την δική μας στάση να σταματήσουμε τη μεταφορά του ιού. Έτσι, πέραν από τα καταστήματα λιανεμπορίου τα οποία θα είναι κλειστά, όλη η αγορά δηλαδή, να πούμε ποια καταστήματα εξαιρούνται και ποιες ομάδες εξαιρούνται και θα παραμείνουν ανοιχτές για να εξυπηρετούν το καταναλωτικό κοινό, που είναι κυρίως καταστήματα τα οποία είναι ήδη πρώτης ανάγκης. Όπως θα λειτουργούν κανονικά τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, οι φούρνοι, τα κρεοπολία, τα μανάβικα, τα μπακάλικα, τα μίνι μάρκετ, τα delivery που αφορούν τη διατροφή, το take away δηλαδή που λέμε, τα περίπτερα, συγγνώμη, τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Θα λειτουργούν κανονικά οι τράπεζες, θα λειτουργούν κανονικά οι υπηρεσίες courier, οι οποίες εξυπηρετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα συνεργεία αυτοκινήτων, τα pet shops, καταστήματα γεωργικών προϊόντων, καθώς και καταστήματα τα οποία σχετίζονται με επισκευές. Επισκευές ειδών οπτικών, κινητής τηλεφωνίας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. Όπως και υπάρχει μια διεύρυνση του ωραρίου των σούπερ μάρκετ, τα οποία θα δουλεύουν κανονικά από τις 7 μέχρι τις 10 και θα είναι ανοιχτά και τις 4 αυτές Κυριακές. Μάλιστα. Αυτά όλα τα μέτρα πάρθηκαν για να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί καλύτερα το καταναλωτικό κοινό και κλείσανε όλα τα καταστήματα τα οποία εξυπηρετούν λιανικώς και τους καταναλωτές και υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Μάλιστα. Σίγουρα βέβαια και στα καταστήματα αυτά θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και των εργαζομένων και των ιδιοκτητών αλλά και των πελατών. Θα πρέπει και οι πελάτες να είναι προσεκτικοί και να τηρούν τους νέους αυτούς κανονισμούς προστασίας όλων μας. Μάλιστα. Έτσι, τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν υποχρεούνται να φοράνε γάντια, να έχουν καθαρούς τους πάγκους και τους χώρους εργασίας, να έχουν αντισηπτικά για το καταναλωτικό κοινό. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι οδηγίες που γίνονται για να μπορέσουμε να προστατευτούμε αυτές τις στιγμές που δοκιμάζεται όλη η χώρα. Μάλιστα. Να εφιστήσουμε την προσοχή βέβαια και στο καταναλωτικό κοινό, οι οποίοι και εκείνοι πρέπει να τηρούν τα μέτρα προστασίας και να φορούν γάντια αλλά και μάσκα όταν επισκέπτονται τα καταστήματα αυτά και σίγουρα να αποφεύγεται και ο συνωστισμός, ιδιαίτερα στα σούπερ μάρκετ. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχει η οδηγία ότι πέραν από το γεγονός σήμερα ότι θα υπάρχει καρτέλαξ από το σούπερ μάρκετ για να μπαίνουν ελεγχόμενα άτομα μέσα, ανάλογα με τα τετραγωνικά των καταστημάτων είναι ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά. Οπότε υπάρχει αυτή η οδηγία από το κράτος για να μην συνοστίζεται ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ και ανάλογα με τα τετραγωνικά των καταστημάτων να μπαίνουν και τα ανάλογα άτομα και να έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2 μέτρα. Το ίδιο συμβαίνει... Αυτές είναι οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί. Το ίδιο συμβαίνει και για τα μπακάλικα. Γιατί κάνοντας μια βόλτα σήμερα στην αγορά διαπιστώσαμε ότι δεν τηρούνταν στο απόλυτο. Κανονικά συμβαίνει το ίδιο, αλλά και από αύριο πιστεύω, από την Τετάρτη, συγγνώμη, που θα αρχίσει, που θα κλείσουν και τα καταστήματα λιανικής, ο κόσμος θα είναι πολύ πιο λίγος έξω που θα κυκλοφορεί και θα είναι πολύ πιο συντεταγμένα, θα βγαίνει μόνο για ήδη πρώτης ανάγκης. Οπότε πιστεύω ότι θα συμμορφωθούν και στα πιο μικρά καταστήματα και θα μπαίνουν σε πολύ πιο μικρές ομάδες, ανάλογα με τα τετραγωνικά πάλι, ένα ή δύο άτομα ή πόσα πρέπει να εξυπηρετηθούν ανάλογα. Θέλει λίγο την υπομονή όλων, θέλει ψυχραιμία, να είμαστε συνεπείς ως προς τις οδηγίες που μας δίνονται για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα αυτή την πανδημία η οποία
επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνου, κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε, όσον αφορά ορισμένους επαγγελματίες, κάποιες λίγες εξαιρέσεις του κανόνα, οι οποίοι δεν συμμορφώθηκαν και δεν συμμορφώνονται με τα μέτρα και αρνούνται να κλείσουν την επιχείρησή τους. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχουν οι μηχανισμοί ελέγχου, κυρίως είναι η αστυνομία αυτή τη στιγμή η οποία ελέγχει τους καταστηματάρχες αυτούς. Νομίζω ότι μόνο κακό κάνουν σπάζοντας αυτό το μέτρο το οποίο μας έχει δοθεί και δημιουργούν σύγχυση. Πιστεύω όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος συμμορφώνεται, το μεγαλύτερο μέρος των καταστημάτων κλείνει και θα κλείσει από Τετάρτη. Και θα είμαστε οι περισσότεροι σύνομοι όσον αφορά τις οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί. Μάλιστα. Οποιαδήποτε νέα ενημέρωση, σίγουρα ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί από τα κοινωνικά μέσα του Εμπορικού Συλλόγου Κομωτινής και σίγουρα και μέσα από το δικό μας κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο έχουμε, εμείς ενημερώνουμε μέσα από το site του Εμπορικού Συλλόγου. Κρατάμε ενήμερα όλα τα μέλη μας και όλο το καταναλωτικό κοινό για τις εξελίξεις. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε το δυνατόν πιο ενήμεροι από το συνδικαλιστικό μας όργανο κάτω στην Αθήνα και περιμένουμε και αύριο την εγκύκλιο για περαιτέρω εξελίξεις για το πώς θα δημιουργηθούν τα μέτρα εκείνα τα οποία θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα, η οποία από Τετάρτη κατεβάζει ρολά και συμμορφώνεται στα μέτρα που μας δίνονται από την κυβέρνηση. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνου, θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.